κάνεις Μπατζοβλά, στα χαρτιά τώρα να πούμε. Τι κάνεις. Τι κάνεις εδώ. Ε. Τους χορηγούς μας. Περισσότερα χαρτιά από την ομιλία του Τσίπρα στην κοιλία του Κάστρο έχουμε. Στα ελληνικά μίλησε. Όχι δεν τώρα. Αγγλικά μίλησε. Ένας αριστερός ξέρετε με αυτό το φίλε μιλάει ισπανικά από 2 ετών. Δεν γίνεται τώρα. Πώς θα πάρει την άβρα του Τσέ και του Κάστρο και του... και του Γέλτσιν που πιάνε κολαράκια στις... το θυμάσαι αυτό. Ε, θυμάσαι Χρήστο, ο Γέλτσιν. Ήταν η Άρη δίπλα, ξέρω εγώ. Κολοσκαμπυλάκια. Μια χαρά ρε φίλε. Τι ωραίος πρωθυπουργός ήταν αυτός. Δε, φίλε. Τα έκανε και ο Αντρίκος. Τα έκανε, αλλά όχι on camera. Ο άλλος ήταν φίλε, έβλεπε κολομεράκι και τα έδινε τα σκαμπυλάκια. Έτσι είναι φίλε, έτσι είναι. Καλό μεσημέρι σε, καλό μεσημέρι σε όλους παιδιά. Ναι, να είστε καλά όλοι. 2 Δεκεμβρίου. Παρασκευή. Λέζεται, φίλε. Αυτό δικό μας είναι το πείραμα. 12 και 20. Λέει. Ναι. Δύσκολη Πέμπτη. Γιατί? Ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο βόλι. Στο βόλι αναμενόμενο ήταν, ρε φίλε, εντάξει. Ναι, μα αναμενόμενο ήταν. Αναμενόμενο. Είναι επιλογή του βόλι. Εντάξει. Είναι επιλογή του. Θα μπορούσε να πάρει ένα διαγώνιο και να μην έχει αυτά τα θέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Από τη στιγμή που επέλεξε να πάει να περιμένει τον Γκόμεζ, αυτό είναι το κόστος. Και θα δούμε αν αυτή η επιλογή στο τέλος του χρόνου, στα play-off, θα είναι καλή τελικά ή κακή. Αλλά καλός είναι ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ. Ε, βέβαια. Πάμε να ξεκινήσουμε για να δούμε τι έχουμε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, οπουδήποτε υπάρχει δράση για τον ΠΑΟΚ. Κύριο θέμα βεβαίως η ποδοσφαιρική ομάδα. Όχι τόσο το μάτς που έγινε χθες και θα ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν είχε και πολλά. Πόσες τελικές κάνει, 2. Μία μωρέ είπαμε, μία. Μία. Επιμένεις. Ε, όσο όμως και αυτά που... αυτή δεν είναι, όχι, δεν έχει άλλη. Ε, όσο για αυτά που ακολουθούν από εδώ και πέρα και κυρίως ο σπουδαίος αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, νομίζω ότι την Κυριακή βράδυ όλη η Ελλάδα θα έχει την περιέργεια για το πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός με Ουζουνίδη, για το πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ μετά τα όσα πέρασε αυτή την εβδομάδα, πώς μπορεί να πάει αυτό το μάτς, για το οποίο δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη. Πραγματικά δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη. Ποδοσφαιρικά οι ομάδες δεν έχουν διαφορές, πιστεύω. Δεν έχουν διαφορές. Πώς δεν έχουν. Τι? Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Καλά, αυτό εννοείται. Φίλα, σε επίπεδο αποτελεσμάτων, γιατί το αποτέλεσμα μετράει, δεν έχουμε. Καλύτερο αποτέλεσμα το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός. Ναι, θα μου πεις έχει κερδίσει ένα βαθμό παραπάνω. Ε. Ναι. Η ουσία είναι αυτή η ίδια αποτελέσματα. Έχουν, ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερα αποτελέσματα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 11 συν 3 14. Αν το δούμε ποδοσφαιρικά πόσους κέρδισαν οι ομάδες, είναι 14 ο ΠΑΟΚ. Και αυτοί 15. Αλλά η βαθμολογία λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην ένατη θέση. Είναι ένατη θέση. Είναι 2 βαθμούς πάνω από τον 14ο. Το 15ο που. Η Βέρεια έχει 6. Ο ΠΑΟΚ έχει 11. Αλλά είναι και 4 βαθμούς πίσω από τον 3ο. Νομίζω ότι ο Πας Γιάννη είναι δεύτερος, έτσι. Εννοείται ότι ο Πας Γιάννη είναι δεύτερος, ο οποίος φάχτηκε και στο Γιάννη ένα Λεβαδιακό. Θα μπορούσε να έχει και 2 πονταλάκια παραπάνω. Έχει πολλά αμφίρωπα. MVP, το Ζάιρο. Με πολλά αμφίρωπα παιχνίδια. Πλατανιάς Πανιώνιος. Λάρισα Ατρόμητος. Ξάνθη Τρίπολη. Να σου πω, τα παίζουμε όλα χει, 1-4-5-6. Παίζεις. Ε? Παίζεις, ναι, δεν είναι. Δεν είναι απίθανο. Τα παίζεις. Λογικά πολλά άντερ θα έχει. Καλά, ακόμα το και μίλησες... το Κέρκυρα ΑΕΚ. Δύσκολα, δηλαδή. Πώς να ανοίξει. Πώς να ανοίξει, 4-4. Ναι. Βέρεια Πανετολικός. Εντάξει, και είναι αδύναμη η Βέρεια. Καίγεται η Βέρεια. Τι ο Πανετολικός με λεωφορείο θα πάει λογικά εκεί. Να σκεφτούμε τις παραμέτρους όλους, ρε Μίτσο. Ναι. Από το Αγρίνιο στη Βέρεια είναι 3 ώρες. Τι είναι? 3. Το μυαλό σου είναι 3. Ε, πόσες είναι? 5 είναι Θεσσαλονίκη Αγρίνιο. 4. Εντάξει, μόνο. Με πούλμαν 5. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άμα κάτσεις να βγάλεις νικητρία στήλη. Ολυμπιακός Λεβαδιακός παίζει. Αν κάτσεις να βγάλεις νικητρία στήλη, δεν. Ηρακλής Γιάννενα. Εντάξει, εγώ είμαι φαν του Πας.
Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι, ο άλλος παίζει τη ζωή του τώρα. Εννοείται. Μα και αυτό λέω, έρχεται από νίκη. Βάλτε όλα. Και Πλατανιάς Πανιώνιος. Και Βέρεια Πανετολικός. Και Κέρκυρα Χ. Εδώ έχω ένα προβληματισμό προχώρα. Λάρισα Τρόμητος Χ. Ξάνθη ναι. Τρίπολη Χ. Ναι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Χ. Ναι. Ηρακλής Παγιάννηνα Χ. Ναι. 6. Σόπαρε. 4-5-6. Ας πιάσω. Δηλαδή και 5. Με 4 να, και 4 να πιάσεις. 4 είμαι συν, εννοείται. Είμαι συν στα λεφτά μου. 4 Χ είναι 3-3-9, 3-9-27, 3-27. 81. Από παλιά αυτό. Ναι. Εντάξει. Είμαι με 20 ευρώ γιατί το 4-5-6 το παίζει στη στήλη με 1 ευρώ. 21 ευρώ τέλος πάντων. Mm. Ωραία. Και στην τετράδα έχει 4 φορές τα λεφτά σου πάνω. Και άμα γίνει κανένα θαύμα. Άμα γίνει κανένα θαύμα και πάρει κανένα. Πεντάδα σου λέω εγώ. Και πεντάδα είναι ένα μηνιάτικο. Δηλαδή πεντάδα είναι 5 επί 81. 3 επί 81. Τι λες εγώ. 3 το χ. 3 δίνει το χ. 3. 3-3-9. 81 είναι η πεντάδα. Ναι. 81 είναι η τετράδα. Ναι. Έχεις 5 τετράδες. Μόνο οι τετράδες λοιπόν είναι 5-8-40, 400. Συν 250 που είναι η πεντάδα. Ναι. Ωραία, πας στα 650 στην πεντάδα. Άντε τα γάρι με την Παναγία Φαρερωμένη και που δεν ξέρει μαθηματικά. Καλά που υπάρχει εδώ εννοούσα πέρα. Εννοούσα πόσο δίνει η πεντάδα. Ε? Εννοούσα πόσο στην δίνει η εξάδα. Άστο. Δεν έλεξε τη Δευτέρα. Ποια Δευτέρα. Τη μεγάλη. Δευτέρα έτσι και δεν θα έρθω. Τη μεγάλη. Τι δεν θα έρθει Δευτέρα. Τηλεφωνικά ρε φίλε. Τι λες ρε. Στην πρωτεύουσα. Τι λες ρε. Έχεις χαζέψει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε με... ένα καφέ στο Πασαλιμάνι. Χορηγούς πρώτης ώρας. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε, μια και λέμε για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, ότι βράδυ Κυριακής υπάρχει προβολή στο Ρίτσι Καζίνο και στο Θέατρο Βεργίνα. Βεβαίως. Για όσους θέλουν να δουν το μάτι στη μεγαλύτερη γιγαντοοθόνη και να έχουν και δωρεάν είσοδο στο καζίνο, να έχουν και φίλοι μαζί, διπλές προσκλήσεις δίνουμε. Απεριόριστη μπύρα, ένα λαχνό ένα άτομο για τις κληρώσεις, το ημίχρονο με ταξίδια, αυθεντικά δώρα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ και πολλά άλλα. Μπορεί να τηλεφωνήσουν τώρα 2310-287-888 για να κερδίσουν προσκλήσεις για το καζίνο και το θέατρο Βεργίνα. Ο τηλεφωνικά. Πειρατής. Ναι. Ο πειρατής. Διογένους 17, το μεγαλύτερο beer and rock bar με εκπληκτική αμερικάνικη κουζίνα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, με 130 ετικέτες μπίρας και βέβαια 11 κάνουλες πουρέι, άφθονη η μπίρα για να γεμίσετε την καζάνα σας. Διογένους 17, ο πειρατής, εκπληκτικές καταστάσεις καθημερινά από τις 5 μέχρι και τα ξημερώματα, Σαββατοκύριακο από τις 12 το πρωί μέχρι τα ξημερώματα. Αναδομώ, η τεχνική εταιρεία που εξειδικεύεται σε ανακαινήσεις. Τηλεφωνήστε 2311-241-508 για να ενημερωθείτε για ανακαίνιση όλου του σπιτιού, του μπάνιου, του παιδικού, της κουζίνας, οτιδήποτε ενδιαφέρεστε. Μπείτε και στο αναδομό-ανακαίνιση.gr. Μαζί μας και ρεγκίνα τα είδη υγιεινής, τα κορυφαία στο χώρο, υδραυλικά είδη, αξεσουάρ μπάνιου, ρεγκίναμπάνιο.gr για τον κατάλογο της Ρεγκίνα. Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε γρήγορα. Να πάμε απευθείας μάλλον στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Αν και βέβαια, εντάξει, σαφώς πρέπει να σταθούμε στην παρουσία του Ιβάν Σαββίδη χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν λίγο διαφορετικές οι πληροφορίες πριν έρθει και τελικά πήγε κάπως αλλιώς η βραδιά. Εντάξει, υπήρχε μια αίσθηση ότι θα έρθει εδώ και θα πάρει κεφάλια και θα κάνει και θα. Αυτό δεν λες. Ναι, κεφάλια θα πάρει κεφάλια. Έτσι λέγανε όλοι. Εγώ τον οποίο μιλούσα. Δεν υπήρχε ούτε θέμα προπονητή, ούτε θέμα τεχνικού διευθυντή. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Ούτε θέμα Τζαβέλα υπήρχε. Αυτά τελειώσαν τη Δευτέρα. Δεν μπορούσε τη Δευτέρα να στηρίξει τον Ίβιτς και να το αλλάξει την Πέμπτη. Αυτά δηλαδή πάωκησε. Αλλά κάπου υπάρχει ένα όριο. Ναι, αλήθεια. Αν είναι δυνατόν. Αλλά αυτό που έκανε χθες θα μπορούσε να γίνει και μέσω Skype. Εκείνο όμω προτίμησε να αλλάξει το πρόγραμμά του. Να αφήσει άλλες δουλειές στην άκρη και να έρθει εδώ για να μιλήσει για την ομάδα. Ευτυχώς, καλός ή κακός, δεν μίλησε με πάρα πολλούς. Γιατί αν μιλούσε με παίκτες, θα. Θα πηγαίναμε στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αγανακτισμένος είναι, έτσι. Ναι. Είναι αγανακτισμένος. Τώρα τον ηρέμησαν, τον καθησύχασαν, τον. Δεν ξέρω τι να πω. Μίλησε με αυτούς με τους οποίους μιλάει κάθε μέρα.
με τον Μίχελ, με τον Νίβιτς, με την Κοντζάρεβα, με τον Γκαγκάτσι. Εκεί μέσα, εσωτερικά, τα θέματα συζήτησανε και η ομάδα συνεχίζει. Φυσικά, χωρίς τον Τζαβέλα, με τον οποίο ο ίδιος πρέπει να λύσει το συμβόλαιο. Δεν μπορεί κανένας άλλος να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, το αποκλείω να υπάρχει πρόβλημα μεταξύ Σαββίδη Τζαβέλα για να λυθεί το συμβόλαιο. Θα μπει σε μια συζήτηση και σε έναν έντονο διάλογο που να γίνει και έντονος ο διάλογος. Είδα ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ψάχνουν νομική φόρμουλα. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία είναι εντελώς ηλίθια. Νομική φόρμουλα δεν μπορείς να βρεις. Για να λυθεί το συμβόλαιο πρέπει και οι δύο να έχουν το ίδιο ύφος. Ωραία, να θέλουν να συμβεί το συγκεκριμένο πράγμα. Αν πάει κουβέντα στην... υπάρχει κάποιος που δεν θέλει. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει λύση. Ναι, όχι, γιατί διάβασα για νομική φόρμουλα. Δεν είναι θέμα νομικής φόρμουλας. Το νομικό σκέλος με τον Τζαβέλα είναι. Από τη στιγμή που υπάρχουν συμβόλαια. Άρα δεν πας για νομική φόρμουλα. Πας να πεις ότι, αδερφέ, έτσι όπως έγινε, δεν γίνεται στο να παίξεις άλλο στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, πες τι θέλεις, να δω τι μπορώ να δώσω, να κάνουμε τη δουλειά όπως πρέπει. Εντάξει. Λογικά θα γίνει. Λογικά θα γίνει και θα τελειώσει αυτή η συνεργασία. Τώρα, για το μάτς πραγματικά δεν είναι πολύ για τα πράγματα, μπορεί να πει κανείς, για το Τρίκαλα ΠΑΟΚ. Και το ότι υπάρχει ένα τρελό σενάριο που αφήνει τον ΠΑΟΚ εκτός κυπέλου και αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι θα χάσει ο ΠΑΟΚ τον Πανεπιστημιακό, ότι θα χάσει τα Τρίκαλα και θα είναι και τα γκολ έτσι που θα διαμορφωθεί σκηνικό αποκλεισμού ΠΑΟΚ. Δεν γίνονται αυτά. Φυσικά θα πρέπει να πάει σοβαρός. Όχι, δεν κρατώ. Θα παίξει Πανεπιστημιακό ΠΑΟΚ. Δεν κρατώ. Και παίζουν όλο και τα γκολ. Γιατί εμείς δεν έχουμε καλό γκολ, αβέρι. Πρέπει να χάσουν τα Τρίκαλα τη Λάρισα με σκορ. Και θα θέλω να χάσει και ο ΠΑΟΚ τον Πανεπιστημιακό. Δεν υπάρχει θέμα. Άρα, θα πάμε γρήγορα στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Με αυτό θα. Πώς θα γίνει τώρα? Τι ήθες? Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να μιλήσουμε και για ό,τι συμβαίνει στο Παναθηναϊκό, να μπούμε στο κλίμα. Ισχύει τελικά η αποχή της θύρας 13? Ξέρω εγώ τι θα γίνει με όλο το ρόστερ, με Ουζουνίδη κτλ. Σε πολύ λίγο με το που επιστρέψουμε. Και πάει όφη και κερδίζει. Τι κερδίζει, βλέπω. Άσε, βρε αγόρι μου, μια αγωνιστική ακόμα. Μαζί μας από το Παναθηναϊκό 24 ο συνάδελφος και φίλος Βασίλης Μυρότσος, που άκουσε το παράπονο του Σταύρου Κόλκα στον αέρα. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Μας κρατάει ο Βηγιαφάνης στο 93. Ωραία. Και εσύ, ρε Όφη. Ρε Όφη, τι πας και κάνεις, κύπελο, ρε αγόρι μου. Άστο τώρα. Έλα, μα πες το, το λέγα και εγώ, ρε φίλε, την Τετάρτη. Τι, πότε έπαιζε? Ναι, την Τετάρτη. Έλεγα, δηλαδή, θα πάρεις το κύπελο, ρε Όφη. Τι θέλεις τώρα, ρε Νικονιόπλια? Τι θέλεις? Πρωταθλητή σε κάναμε, δηλαδή. Έλεος. Νταμπλούχο. Τίποτα, φίλε, ένα δράμα περνάμε. Δηλαδή, να ξέρετε, Κυριακή απόγευμα μου μιλούσαν για τον Κόλκα στο η πλατεία της Νέας Σμύρνης. Είχα πάει να πιω καφέ πριν το μάτς. Ναι. Και είχε λήξει 0-0 το Ολυμπιακό Κέρκυρα και ένα φιλαράκι δουλεύει εκεί σε ένα καφέ, γι' αυτό είχα πάει. Και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, πάρ' τον Κόλκα τηλέφωνο, το είχε παίξει το χι του Ολυμπιακού με την Κέρκυρα. Γιατί έλεγε με 50-50 ούτε την Κέρκυρα δεν κερδίζουν αυτοί. Ναι, είχα κάποιο μπλοκ κανονικά, ρε, με τίτλο ναι, αυτό. Το θυμάμαι. Εντάξει, αφού είναι αλήθεια τώρα, τι να λέμε, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο βλέπουμε. Δεν χαζί δεν είμαστε τώρα, εντάξει. Δηλαδή, Βασίλη, τώρα ό,τι έγινε Τετάρτη ήταν για καλό για τον Παναθηναϊκό? Όχι, δεν είμαι ποτέ αυτής της λογικής. Ναι. Δεν είναι για καλό που χάνεις ένα τίτλο, γιατί ο Παναθηναϊκός κατά πολύ μεγάλο ποσοστό χάνει ένα τίτλο από το μάτς της Τετάρτης. Εκτός και αν δεν έρθει χι το Ηρακλής, που δεν νομίζω να μην έρθει χι. Χι θα έρθει. Είναι ομάδες που δεν παίρνουν ρίσκα εσύ στο παιχνίδι τους. Ναι. Πρώτα το 0. Οπότε δεν είναι καλό. Παρά το γεγονός ότι έφυγε ένας προπονητής που ούτως ή άλλως μετρούσε ο χρόνος του αντίστροφα, δηλαδή αν δεν έφευγε μετά τον Όφη, θα έφευγε σε περίπτωση που δεν κέρδιζε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά νομίζω ότι και με 1-1 στην Κρήτη πάλι θα φύγει ο Στραματσόνη. Πάλι το ίδιο σκηνικό θα είχαμε. Λύσε μου μια απορία. Είναι ξεκάθαρο ότι καθυστέρησε ο Παναθηναϊκός, να διώξει τον Στραματσόνη. Είχε να κάνει με την αποζημίωσή του. Γιατί κακά τα ψέματα, φίλε, αυτά που γραφόντουσαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες
Δηλαδή, εγώ αν ήμουν στα Ματσόνη, μπορεί να πέφτα και από τον μπαλκόνι, εντάξει. Δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή, πολύ χοντρά πράγματα. Για το Στραματσόνι και για το στυλ. Για το Στραματσόνι. Ναι. Ναι, αν και ο Στραματσόνι έχω να σου πω ότι είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους δημοσιογράφους. Πολύ επικοινωνιακός, πολύ καλή σχέση. Είχε όλο αυτό το διάστημα που έμεινε στον Παναθηναϊκό. Αλλά εντάξει, πλέον δεν μπορείς να κρύψεις σε εισαγωγικά πράγματα ή να πας να καλύψεις κάποιον άνθρωπο που τον έχει σε μια εκτίμηση βλέποντας όλα αυτά που γινόντουσαν μέσα στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός παίζει άθλια. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε αρχή, μέση και τέλος σε πολλά από τα τελευταία του παιχνίδια. Δεν είχε ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο βασικά. Εγώ δεν ήξερα τι παίζει ο Παναθηναϊκός. Καθόλου ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο. Ναι. Άλλαζε, το έκανε, έπαιζε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, μετά το άλλαζε, έπαιζε με δύο. Έπαιξε στη Βέρεια με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και στο Καραϊσκάκι με δύο. Δηλαδή έκανε πράγματα που δεν έστεκαν. Δοκίμαζε το Ρινάλντι πριν το Καρεσκάκι για να μπερδέψει τον Μπέντο. Λες και ο Μπέντο είναι κανένας τσοπάνης, ξέρω εγώ, και δεν θα καταλαβαίνω ότι δεν απέξει ο Ρινάλντι βασικό στο Καρεσκάκι. Έκανε τέτοια πράγματα τον τελευταίο μήνα, δείχνοντας ότι το έχει χάσει λίγο το παιχνίδι. Προσπαθούσε να το σώσει, έκλεισε και τους ποδοσφαιριστές μέσα στο ξενοδοχείο. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι Γιουβέντους, που λειτουργήσε και το ρητήρο, όπως το λέμε. Που το έκανε και η Γιουβέντους και έκανε μετά 20 νίκες σερί. Ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ άσχημο σημείο. Και ήρθε αυτή η κατάληξη. Ήρθε αυτή η κατάληξη. Αλλά δεν έχει να κάνει, νομίζω, με την αποζημίωσή του. Θα βάλει κάποιους διακανονισμούς ο Αλαφούζος, το έχει ξανακάνει, για να τον αποζημιώσει το Στραματσόνι. Είχε να κάνει με το ότι ο Αλαφούζος είναι άνθρωπος που θέλει μέχρι τελευταία στιγμής να στηρίξει ένα προπονητή και ειδικά έναν άνθρωπο που τον εκτιμά, και το Στραματσόνι τον εκτιμούσε πάρα πολύ. Εκτιμούσε και τη φιλοδοξία του και την όρεξη που έβλεπε για δουλειά, αλλά πλέον δεν πήγαινε άλλο. Ήταν ο μοναδικός μέσα στην ομάδα που τον στήριζε. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν πέσει πάνω του και του λέγανε πρέπει να φύγει ο Στραματσόνι, γιατί στο τέλος θα μας δίνουν και εμάς μαζί. Ναι. Το όνομα και ο Ζουνίδης ήρθε αυτόματα, ναι. Ήταν πολύ έτσι απλή διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. Είχαν γίνει επαφές από την Κυριακή το βράδυ μετά τη Νέα Σμύρνη με δύο ανθρώπους, με τον Ζουνίδη και με τον Δόνη. Μάλιστα. Ο Αλαφούζος, η δική μου πληροφόρηση λέει ότι είχε πρώτο στη λίστα του τον Γιώργο Δόνη, αλλά ήταν μια περίπτωση και πολύ πιο ακριβή από του Ζουνίδη, πάνω απ' όλα πιο χρονοβόρα. Ο Δόνης έχει συμβόλαιο και δεν πρόκειται να το αφήσει χωρίς να αποζημιωθεί εκεί που βρίσκεται. Και τους είπε ότι θα πρέπει να με διώξουν από εδώ για να διαπραγματευτώ με άλλο σύλλογο. Ήθελε ο Δόνης, θα γύρναγε στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Αλλά ήταν πολύ χρονοβόρα υπόθεση. Οπότε ο Ζουνίδης, που ήταν ο αμέσως επόμενος που έγινε επαφή το βράδυ της Κυριακής και τον είχαν stand-by, έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες. Από το βράδυ της Τετάρτης και όλας μετά το μάτς με τον Όφη, είχε πάρει το δρόμο του υπόθεση, το δρόμο της υπόθεση. Του είχαν πει ότι φεύγει αύριο Στραματσόνι, έλα να μιλήσουμε. Πράγματι έγινε ένα ραντεβού Αλαφούζου Στραματσόνι, δεύτερο ραντεβού Αλαφούζου Ζουνίδη και όλα πήραν το δρόμο τους για ανακοινώσεις σε μια μέρα. Βασίλη, έχει παρουσιαστεί, έχει κάνει δηλώσεις ο Ζουνίδης? Όχι, όχι. Ο Ζουνίδης ανακοινώθηκε χθες το βράδυ. Σήμερα πριν από λίγο η ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τις υπογραφές και τις καθιερωμένες χειραψίες και όλα αυτά. Μάλιστα. Δεν έχει παρουσιαστεί. Νομίζω ότι θα παρουσιαστεί ίσως μετά και το παιχνίδι με τη Θέλτα, γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός έχει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, θα κάτσει στο μπάγκο ο Ζουνίδης, το ζήτησε μόνος του. Μετά από 4 μέρες είναι το μάτς με τη Θέλτα. Βεβαίως μέχρι τότε θα τον έχουμε δει και 2 φορές. Δηλαδή θα τον δούμε και την Κυριακή. Ναι. 3 φορές θα τον δούμε. Και την Κυριακή το βράδυ και την Τετάρτη συνέντευξη τύπου και την Πέμπτη μετά το μάτς. Οπότε δεν ξέρω αν χρειάζεται μεταπαρουσίαση για τον Μαρίνο. Για μένα ο Παναθηναϊκός είναι ένα... Καλά και εμείς τι είμαστε, θα μου πεις. Αλλά γενικά η δομή του ρόστερ είναι πολύ μυστήρια. Δηλαδή μια ομάδα χωρίς 6 και με πόσα στόπερ στο ρόστερ της. Αυτό πώς το συμμαζεύεις, ρε φίλε? Δηλαδή δεν είναι τεράστιο ερωτηματικό? Πολύ, πολύ. Δεν είναι ερωτηματικό, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Για το πώς το συμμαζεύεις, λέω. Δηλαδή, όταν για το πώς το συμμαζεύεις. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει 6, συμφωνώ μαζί σου. Θα είχε ένα εξάρι αν ο Ζουνίδης ερχόταν λίγο πιο νωρίς στον Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω ότι θα τον έπαιρνε το σιωπή από τον Πανιόνιο ο Ζουνίδης. Ο Στραματσόνι τους έλεγε ότι περιμένετε και θα δούμε μήπως βρεθεί κάτι άλλο από την Ιταλία και όλα αυτά, και τελικά τον πήρε ο Ολυμπιακός. Οπότε θα ψάξει εξάρι, θα ψάξει σίγουρα δεύτερο επιθετικό, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερο επιθετικό. Ο Ρινάλντι, που θεωρείται τέτοιος, δεν τον έχουμε δει.
Και δεν νομίζω ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος ενός Αντιμπέργκ. Και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός θα ήθελε εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να έχει ένα δεύτερο καλό εννιάρι, γιατί ο Μπέργκ δεν είναι ο γνωστός που, Μπέργκ που γνωρίζουμε όλοι, που πίναζε τα δίκτυα του αέρα. Λόγω ομάδας μάλλον. Πολύ ντεφορμέ. Λόγω συνολικής λειτουργίας. Όχι μόνο λόγω ομάδας. Όχι μόνο λόγω ομάδας. Και εκείνος θα πρέπει να δει τι θα κάνει και με τα νεύρα του και με τις κινήσεις του και με τον ντεφορμάρισμά του και με το γεγονός ότι δεν έχει καλή επαφή με τα δίκτυα το τελευταίο διάστημα. Ακόμα και με τους τραυματισμούς του. Αν θεωρεί δηλαδή ότι ο Στραματσόνη και το team του έφταιγαν για πολλά από αυτά που έχει πάθει τον τελευταίο χρόνο, θα πρέπει να το συζητήσει με τον επόμενο προπονητή για να δει τι θα κάνει. Και έχει πάρα πολλά center back, όπως είπες και εσύ Σταύρο, ναι. Πάρα πολλά. Και απουσιάζει και ο Τελάντερ, ο οποίος έρχεται σιγά σιγά κι αυτός. Αλλά νομίζω ότι ο Ζουνίδης θα προχωρήσει και σε ένα ξεσκαρτάρισμα το Γενάρη. Μα αυτό είναι δηλαδή το θέμα, ρε φίλε. 9 μεταγραφές τον περασμένο Γενάρη. Που είναι ρεκόρ Γενάρη. Εντάξει, δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του Γενάρη αυτό το πράγμα. Ωραία. Ναι, ποτέ. Δηλαδή, και εμείς έχουμε κάνει και τη βλακεία με τους 6 την πρώτη χρονιά Σαββίδη. Που μέχρι να βρεθούν μεταξύ τους θα βγαίναμε εκτός play-off. Ωραία. Μετά το καλοκαίρι, άλλες πόσες μεταγραφές. 10 το ναι. Στο Γενάρη πέρσι γίνεται με γνώμονα να παίξεις 4-3-3. Ωραία. Ξαφνικά το γυρνάς ξανά σε 4-4-2. Δηλαδή μια ποδοσφαιρική προσέγγιση. Τραγική, εντάξει. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω πραγματικά τι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Και γι' αυτό δεν τον φοβόμουν και ιδιαίτερα. Αυτή είναι η αλήθεια, σαν αντίπαλος. Εντάξει, Ναι. Τώρα ο Ζουνίδης, πολύ δύσκολο το φορτίο, είναι η αλήθεια. Γιατί έχει ταυτόχρονα πολύ να πάρει αποτελέσματα, να δομήσει διαφορετικό ρόστερ, να δει ποιοι από αυτούς που έχει είναι ενεργοί και άντε κάνει ξεσκαρτάρες μαζί με στο Γενάρη. Άντε κάνε το. Ναι, σωστό. Και δεν ξέρω και πώς μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή και με το δεδομένο ότι χρειάζεται και αποτελέσματα ο Παναθηναϊκός. Γιατί σε 10 παιχνίδια έχει μία νίκη. Αυτό δεν είναι Παναθηναϊκός να έχει σε 10 παιχνίδια μία νίκη. Δεν είναι μεγάλη ομάδα αυτό. Οπότε θα του ζητηθούν και άμεσα αποτελέσματα του Ζουνίδη. Προς Θεού, όχι ότι μπορεί να φύγει σε ένα μήνα αν δεν τα φέρει. Σε καμία περίπτωση. Θα πάρει όλο το χρόνο που μπορεί να του διαθέσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά θα πρέπει και εκείνος να παίρνει και αποτελέσματα, φτιάχνοντας ταυτόχρονα και το δικό του πλάνο και κάνοντας τη δική του ποδοσφαιρική προσέγγιση, που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτή του Αντρέα Στραματσόνη. Σίγουρα θα δούμε και παιδιά που έχουν χαθεί. Πρώτος από όλους ο Μπουμάλ, που τον είχε στον Πανιόνιο και τον είχε μετατρέψει σε έναν από τους καλύτερους εξτρέμ του πρωταθλήματος με τη φανέλα του Πανιονίου. Σκόραρε και μοίραζε πολύ ο Καμερουνέζος. Πιθανότητα να δούμε και τον Βλαχοδήμο σε κάποια παιχνίδια ως μια τελευταία ευκαιρία από έναν Έλληνα προπονητή. Θα δούμε και παίκτες που θα βγουν από την ενδεκάδα και δύσκολα θα ξαναδούν, όπως ο Ιβανόφ. Δύσκολα θα ξαναδούμε το Μέστο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ιμπάρμπο, όσο συνεχίζει να έχει την ίδια εικόνα. Δεν ξέρουμε αν στο μυαλό του Ζουνίδη ο Λεντέσμα είναι αυτός ο μέσος που θα ήθελε, όταν μιλάμε για ένα προπονητή που έχει μάθει να δουλεύει με πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές και με περισσότερα τρεξίματα, ρε φίλε. Ναι, με περισσότερα τρεξίματα. Ναι. Ο Λεντέσμα δεν έχει τρεξίματα. Ο Ζέκα έτρεχε για 2 αναγκαστικά. Δεν έχει και πολλούς. Άρα για Κυριακή δεν έχουμε πολλά σημάδια. Λείπει κανείς, είναι κάποιος σίγουρα από. Ο Λεντέσμα δύσκολα θα παίξει, για παράδειγμα. Δεν έχει ξεπεράσει ακόμα 100% τον τραυματισμό του. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Λέτο, αν μπορεί να βγάλει κάποιο χρονικό διάστημα. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο από προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Λίγο παράξενο βέβαια, γιατί συνήθως υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αλλά το τελευταίο διάστημα επιστρέφουν. Νομίζω ότι δεν θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με αυτό που είδαμε στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή με τον Χουλτ αριστερά, τον Κουλιμπαλί δεξιά, δεν νομίζω ότι θα παίξει ο Μέστο. Θα πάμε σε τετράδα στην άμυνα με τον Μολέδο και τον Κουτρουμπί να έχουν τον πρώτο λόγο. Με τον Ζέκα και τον Λουντ σαν δύο αμυντικούς μέσους. Με Ιμπάρμπο δεξιά, Γουακάσο αριστερά, Βιγιαφάνιες πίσω από τον Μπέργκ. Κάπως έτσι φαντάζομαι μια πρώτη ενδεκάδα από τον Ζουνίδη, αλλά περισσότερα θα ξέρουμε αφού δουλέψει σήμερα και αύριο αυτές τις δύο προπονήσεις που έχει μέχρι το ματς. Και για να κλείσουμε, Βασίλη, η ανακοίνωση της 13 ήταν μια έκπληξη για όλους. Θα ισχύσει η αποχή και κυρίως το κατηγορώ για τον Βαλαφούζο. Ναι, θα ισχύσει. Θα ισχύσει η αποχή, δεν πρόκειται να το πάρουν πίσω. Πιθανότητα θα βρεθούν έξω από το γήπεδο για να κάνουν και μια διαμαρτυρία προς την ομάδα, προς τη διοίκηση. Εντάξει, κάποιοι θα μπουν και στη 13, αλλά θα πάρουν εισιτήρια και θα μπουν, αλλά δεν θα είναι από το οργανωμένο κομμάτι.
χαρακτηριστική ήταν η ατάκα που μου είπε φίλος του Παναθηναϊκού το βράδυ της Τετάρτης, όταν τον πήρα τηλέφωνο για να δω τι θα γίνει, που μου λέει: ρε φίλε, δεν θα μπούμε μέσα, γιατί άμα μπούμε μέσα και μετά να μπούμε πιο μέσα, εννοούσε τη φυλακή. Οπότε σου λέει θα μείνουμε έξω για να μην μπούμε μέσα. Έχουν συμβεί αυτά πολλά. Ναι, αυτά. Και είναι και κοντά η Γαδάκη. Και καλά έκανε, καλά έκανε ο Παναθηναϊκός, νομίζω, και δεν άφησε ούτε μέρα παραπάνω του Στραβατσόνη, γιατί θα τον έριχνε βορρά στις διαθέσεις του κόσμου την Κυριακή. Θα είχαμε δραματικά σκηνικά στη λεωφόρο και από ανθρώπους όχι μόνο οργανωμένους που πάνε στις κεντρικές θύρες που έχουν πληρώσει τα διαρκές και αυτά. Εκεί πίσω από τον πάγκο, οι λάτες του, ξέρεις, αυτά τα διαρκές πίσω από τον πάγκο σε τέτοια γήπεδα σαν τη λεωφόρο πρέπει να τα πληρώνεις παραπάνω, ρε φίλε. Πρέπει να δεις, δηλαδή είναι ξεχαρμανιάζεις. Δηλαδή δεν είναι απλά. Ναι, εντάξει. Ναι. Ωραία. Ναι, αυτό ακριβώς. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτή η κατάσταση λοιπόν στον αντίπαλο του ΠΑΟΚ για την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ που έχει τα δικά του. Ένα σοκ το οποίο πέρασε αυτή την εβδομάδα μετά το πώς εξελίχθηκε ο αγώνας με τον Ατρόμητο. Για τη χθεσινή εικόνα και αν επηρεάστηκε από τα διεθεριάτικα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ήταν άλλη ομάδα. Ήταν χθες μια ομάδα που δεν είχε τη συνοχή. Άλλη μια φορά παίξαν αυτοί μεταξύ. Ναι, δεν μπορείς να κρίνεις. Ξέρεις τι. Θα μπορούσε να παίξει λίγο καλύτερα. Όχι πολύ καλύτερα. Ναι. Αυτή η ενδεκάδα. Αλλά βέβαια, ήταν τραγική απόδοση όλων των ποδοσφαιριστών, ναι. Έτσι. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Δεν βρίσκονταν πουθενά. Δεν πάτησαν περιοχή. Τελική, μία τελική εκτός περιοχής. Εντός πολύ περιοχής καμία. Αλλά την Κυριακή είναι άλλοι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή είναι Ροντρίγκες, την Κυριακή είναι Κάμπος, είναι Τσίμιροτ, είναι διαφορετική κατάσταση. Μάτος. Ο Κάνιας. Διαφορετική κατάσταση. Ο Κάνιας παίζει. Ναι. Παίζει ο Κάνιας, έτσι. Η αποβολή, η τιμωρία αφορούσε τον χθεσινό αγώνα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με διαιτητή έναν Αθηναίο, το πιο άπειρο της λίστας των διεθνών. Ναι. Πρέπει να πούμε βεβαίως, για να είμαστε σωστοί, ότι υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα με τους υπόλοιπους της λίστας. Είναι πληροφορία, δεν το ξέρουμε γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί, ότι την Τρίτη θα σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος σε αγώνα Champions League. Ναι. Είναι μια πληροφορία, λέγεται. Αν είναι αλήθεια, καλώς. Και δούμε την Τρίτη το Σιδηρόπουλος Champions League. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ειδοποίηση να μην παίξει Κυριακή στην Ελλάδα. Αν δεν ισχύει η πληροφορία, τότε είναι ύποπτο το θέμα. Μετά ο Καλογερόπουλος, που είναι ο δεύτερος, δεν μπορούσε, έπαιξε τον ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα. Ο Κομίνης έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει. Και ο Αρετόπουλος μακριά από εμάς. Να το σημειώσουμε αυτό, δεν υπάρχει Αρετόπουλος στις τελευταίες εβδομάδες. Όπως δεν υπάρχουν και άλλοι, και Βοσκάκηδες και Δημητρόπουλοι και Μίτσχη και. Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν. Παρενθετικά βγήκε μια ανακοίνωση από την ΕΠΟ ότι άλλαξαν οι πίνακες. Δεν ξέρω. Θα το δούμε και στην πορεία. Άλλαξαν, ναι, οκ. Okay. Συγκεκριμένα. Ποιοι μπήκαν, ποιοι βγήκαν. Πίνακες διαιτητών. Ναι, ναι. Ο Κομίνης δεν μπορούσε επειδή έπαιξε τον Παναθηναϊκό στη Νέα Σμύρνη. Άρα, αν θεωρούσαμε ότι δεν μπορούσε και ο Σιδηρόπουλος, έμειναν ο Κίζας, που φυσικά είναι καλύτερος και πιο έμπειρος, ο Μάνταλος, Παναγία, ο οποίος δεν μπορεί να εγγυηθεί, και ο Παπαπέτρου που είναι ο πιο νεαρός και ο πιο άπειρος. Έβαλαν τον πιο νεαρό και τον πιο άπειρο σε αυτό το παιχνίδι, τον Αθηναίο διαιτητή. Αυτό όμως θέλω και εγώ να Θεσσαλονίκη μια μέρα. Έτσι, με περίμενες. Ναι. Άμα αλλάξει χιλιετία, ναι, θα παίξει και ένας Θεσσαλονίκης. Τελευταίος Θεσσαλονίκης είναι ο Καλόπουλος. Κατά λάθος. Κατά λάθος, όταν τραυματίστηκε ο Κουκουλάκης παραμονές αγώνα σε ένα ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 1-0. Και ακόμα Μπάγκεβιτς είχε ΑΕΚ, πρωτοπονητή. Η κλωσιά του Κοντρέρα στο Τσιμπούρ. Εκείνο είναι. Είναι και αυτό ένα στοιχείο της αναμέτρησης σε δύσκολη θέση. Αυτός ο διαιτητής για πολλά και διάφορα. Δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος όσο θα ήταν με τον Σιδηρόπουλο. Δεν μπορεί. Και άλλη μια φορά ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας που θες. Ένα πιο ισορροπημένο, να μην επηρεαστεί. Έχει. Απλά στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, μην τυχόν και ο Σιδηρόπουλος εδώ. Ναι, καλά. Αυτό θα βάλουν. Αυτό θα βάλουν. Είμαστε 1-2 λεπτά μετά τη μία.
Αυτό το έχει παρακολουθήσει, γιατί με στα δικά μας χάσαμε αυτά. Όχι. Αν ρωτάει φίλος, αυτή η προσφυγή του Μαλάτου από πού προέρχεται. Δεν το ξέρουμε. Το μόνο που είδαμε... Κάτι ο Κουτσοκούμνης χθες, κύριε Λαϊδούς. Είχε να κάνει με τη διαγραφή του σωματείου που εκπροσωπεί ο Μαλάτος. Μέσα στις αποφάσεις αυτές που ανακοίνωσε η ΕΠΟ χθες, με τη διεύρυνση του πινάκα κτλ. Είναι και η διαγραφή του Ηρακλή Κηφισιάς, νομίζω ότι λέγεται το σωματείο, που προσέφεγε στα δικαστήρια. Στην Κρήτη, είναι σωματείο, τέλος πάντων, ναι. Θα το διαβάσουμε, το επιστρέψουμε, θα το διαβάσουμε. Πάμε στο διάλειμμα. Κλείνουμε πρώτη ώρα με Ρεγκίνα, είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Όλα αυτά στο reginabanio.gr. Κλείνουμε με Αναδομό, την τεχνική εταιρεία που είναι η ειδική στις ανακαινήσεις. Με τον πειρατή, η εταιρεία, το μαγαζί που είναι ειδική στις μπύρες, ειδικό στις μπύρες και στην ροκ μουσική ανατολικά της Θεσσαλονίκης, Διογένους 17. Και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά για να πάμε βέβαια στην πορεία και στο μπάσκετ και στο βόλι μέσα από το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Δεύτερη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Συνεχίζουμε με το ποδόσφαιρο για να πάμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα. Αυτή η ανακοίνωση της ΕΠΟ που χθες είχε αρκετές ειδήσεις, αλλά με όσες συνέβαιναν δεν την είδαμε. Πρώτα απ' όλα αναφέρει ότι η ΕΠΟ κάνει άλλη μια μήνυση κατά εταιρείας με την οποία συνεργάζονταν. Δεύτερο, ότι αποβάλλεται από τη δύναμη της Ομοσπονδίας το σωματείο Ηράκλειο Αθλητική Ένωση εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής. Είναι το σωματείο που εκπροσωπεί ο Μαλάτος και στράφηκε κατά της Ομοσπονδίας στην τακτική δικαιοσύνη. Έτσι. Ακούστε. Ανακοινώθηκε τώρα από την ΙΝ Διοίκηση ότι η UEFA επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στην ΕΠΟ λόγω της εσφαλμένης χορήγησης αδείας συμμετοχής στις διεθνείς οργανώσεις 16-17 στην ΠΑΕ Πανιώνιος. Τι είχε συμβεί πέρυσι? Η ΕΠΟ έκανε τον έλεγχο... Όχι η ΕΠΟ, δεν είναι σωστό αυτό. Υπάρχει η Επιτροπή Αδειοδοτήσεων, ναι, που είναι αυτόνομη. Δεν έχει σχέση με αυτούς. Η Επιτροπή Αδειοδοτήσεων... Δεν έδωσε αδειοδοτήσεων. Βεβαίως. Όπως και συμβαίνει αρκετές περιπτώσεις. Η ΕΠΟ το γύρισε... Έδωσε στην ΠΑΕ Πανιώνιος άδεια. Έγινε μετά ότι έγινε προσφυγές αυτά και παρενέβη η UEFA. Και φυσικά η UEFA τιμωρεί την ΕΠΟ για τη συγκεκριμένη κίνηση. Α, το λέει εδώ. Η άδεια συμμετοχής χορηγήθηκε από το δευτεροβάθμιο όργανο αδειοδότησης σε αντίθεση με την εισήγηση του Διευθυντή Αδειοδότησης της ΕΠΟ κ. Δημητρίου. Και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ζητά από την... ΕΠΟ, την άμεση αντικατάσταση όλων των μελών της δευτεροβάθμισης επιτροπής. Για αυτό το σκάνδαλο εννοεί προφανώς. Α, και η δίκηση σημερινή θα προχωρήσει στην αντικατάσταση άμεσα και θα λάβει κάθε μέτρο προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Μάλιστα. Ανατίθεση στον δικηγόρο κύριο Σπύρο Κλαδά, υπεραιτέρω, τα χαιρετίζουμε τον Αντώνη, υπεραιτέρω νομική υποστήριξη της ΕΠΟ στην παράσταση πολιτικής αγωγής για την υπόθεση κάρτας υγείας. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Και εγκρίθηκε ομόφωνα η διεύρυνση των πινάκων διαιτησίας. Η διεύρυνση. Όχι η αλλαγή. Ναι, μετά από εισήγηση της ΚΕΔ και απόφασή της FIFA. Στη Super League θα περιλαμβάνονται έως 35 διαιτητές, 70 βοηθοί και 40 παρατηρητές και έχει νούμερα και για τις άλλες κατηγορίες. Να ξαναπούμε ότι πολλά και διάφορα μπορεί να συμβαίνουν, μπορεί να συμβούν και από εδώ και πέρα. Μέχρι τώρα, είπαμε, δεν υπάρχει Μίτσιος, δεν υπάρχει Δημητρόπουλος. Σπάθη. Χάθηκε ο Αρετόπουλος, Σπάθας είναι εντάξει, δεν είναι, ούτε καν συζητιέται. Μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε, δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά για κανέναν. Τα αλλάζουν, βάζουν πιο νέους. Μίτσιος, δε φίλε, πώς ζω χωρίς Μίτσιο. Αυτό το Playmobil, δε φίλε, μας έκανε... Το πρώτο κεφαλικό και θα το παθαίναμε. Είδαμε ένα Ολυμπιακός Κέρκυρα στο οποίο το πάλεψε αυτός ο διαιτητής. Το πάλεψε. Το 70, ναι. Το πήγε 50-50. Μετά πιέστηκε. Μετά χαρίστηκε. Μια κλωτσιά, μια σφαλιάρα, μια αυτά τα χάρισε. Πες ότι έπαιξε έδρα, πες ότι.
αλλά δεν ήταν η διαιτησία του 100-0, πάρε όλα τα μικρά-μικρά για να βάλεις γκολ. Ναι. Εντάξει. Δεν είχε στημένα ο Ολυμπιακός. Δε. Ναι. Και έπρεπε να βάλει γκολ στη ροή του αγώνα. Και δεν κατάφερε να βάλει γκολ στη ροή του αγώνα, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει δομηθεί ο Ολυμπιακός. Και είναι εκεί η επιβεβαίωση των όσων ξέρουμε από την αρχή. Δεν μπορείς να έχεις ομάδα όταν τη στείνεις 28 Αυγούστου. Θα μου πεις εσύ που την έστησες νωρίτερα. Μια χαρά ομάδα είμαι εγώ. Έχει κάποιες αδυναμίες. Έχουμε αδυναμίες συγκεκριμένες. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 και καλησπερίζουμε μία πολύ γνωστή εταιρεία. Ένα πολύ γνωστό Γιαννίδης, φίλε, το όνομα. Κορυφαίο μπραντ στην Θεσσαλονίκη. Ήρθε το Citroën C3 το νέο. Είναι εδώ στη Citroën Γιαννίδης. Ελάτε, πηγαίνετε όλοι εκεί να το οδηγήσετε στο Open Weekend 10 με 11 Δεκεμβρίου μόνο επαναλαμβάνω στη Citroën Γιαννίδης Μοναστηρίου 196, η Citroën Γιαννίδης που κλείνει 45 χρόνια φέτος, και σας δίνει τη δυνατότητα να οδηγήσετε, να αισθανθείτε, να δείτε αν έχετε χημεία με το νέο Citroën C3. Μαζί μας δεύτερη ώρα και Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο στη Θεσσαλονίκη, Δυτικά Μοναστηρίου 299. Πρωτοποριακά, οικονομικά, μπορείτε να κερδίσετε και έκπτωση 20% στο σέρβις του οχήματός σας, αποκλειστικά Μοναστηρίου 299. Τηλεφωνήστε 46 11 63. Βάλει ένα θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Α, έχει ενδιαφέρον. Την άλλη, μας απασχόλησε το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα με τις ισοβαθμίες στην Ευρώπη. Θα μας ξαναπασχολήσει και κάνει ειδική αναφορά η UEFA στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Χανάξει και η UEFA. Προφανώς για να συσκέψει επισκέψουν με νομικούς. Για να δούμε τι λέει η UEFA για αυτόν τον όμιλο. Λοιπόν, 10ο όμιλο. Φιωρεντίνα 10, Καραμπάχ 7, ΠΑΟΚ 7, Σλόβαν Λίμπερετς 4. Η Φιωρεντίνα θα περάσει σίγουρα στην επόμενη φάση, εκτός αν χάσει και κερδίσει ο ΠΑΟΚ και αυτό θα φέρει τριπλή ισοβαθμία. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως, η πρόκριση θα εξαρτηθεί από τα γκολ που θα μπουν στον αγώνα Φιωρεντίνα Καραμπάχ. Ναι, δηλαδή πρέπει να χάσει και η Φιωρεντίνα με πολλά γκολ διαφορά. Εντάξει. Αυτό εννοεί. Η Καραμπάχ θα περάσει με νίκη ή ισοπαλία, εφόσον ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει. Η Καραμπάχ έχει το πάνω χέρι στην συνοβαθμία με τον ΠΑΟΚ. Επίσης, αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει, η Καραμπάχ θα περάσει ως πρώτη τον όμιλο, εφόσον κερδίσει με παραπάνω από 4 γκολ. Εδώ είναι. 4 γκολ. Είναι αυτά που πρέπει να βάλει. 5 δηλαδή πρέπει να βάλει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς από την Καραμπάχ ή να κερδίσει και να ιτηθεί η Φιωρεντίνα με περισσότερα από 6 γκολ. Έτσι, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι αν χάσει η Φιωρεντίνα με ένα λογικό σκορ, τότε ο ΠΑΟΚ είναι δύσκολος και είναι εκτός. Και η Λίμπερετς θα περάσει ως δεύτερη αν κερδίσει και χάσει η Καραμπάχ, αναφέρει η UEFA. Εντάξει, αυτά τα 2-3-4 σενάρια, ναι, το ξεκαθαρίζει και επίσημα. Ξέρω και εκείνο το βράδυ είχαν γίνει κάποιες επαφές ανεπίσημες από την πλευρά του ΠΑΟΚ για να ξέρουμε το τι συμβαίνει. Πολύ μεγάλο μάτς αυτό της άλλης Πέμπτης. Τελικός είναι. Δεν μπορεί να σκέφτεται ο ΠΑΟΚ τι γίνεται στο άλλο μάτς, προφανώς. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έχει να κερδίσει 2 χρόνια σε παιχνίδι ομίλου, δεν έχει κανένα δικαίωμα να κοιτάει τι γίνεται αλλού. Εντός έδρας μιλάμε τώρα, εντάξει. Αν όμως. Τι αν όμως. Σενάριο. Ναι. Καραμπάχ Φιωρεντίνα 0-2. 0-2, 0-3. Στο 50. Και είναι 0-0. Μπράβο, εσύ περνάς και με ισοπαλία. Ναι. Εκεί
το σκέφτεσαι, το διαχειρίζεσαι, προσέχεις. Δηλαδή, άρα πρέπει να διαχειριστούμε παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, στο 60. Ρισκάρεις, πας για την νίκη. Δεν ρισκάρεις, αλλά δεν μένεις και πίσω. Άρα πρέπει να βλέπεις τι γίνεται και στο άλλο μάτσο, αυτό σου λέω. Ρε αγόρι μου, εννοείται αυτό το πράγμα, αλλά δεν, το πρώτο πράγμα που έχεις στο μυαλό σου είναι να κερδίσεις εσύ. Αν στο 70 είναι 0-2 η Φιωρεντίνα και εσύ 0-0, το να πάρεις μέτρα πίσω και να ψάξεις τις αδυναμίες που θα σου δώσει η Λίμπερετς αναγκαστικά και θα ρισκάρει, δεν σου εγγυάται ότι θα το διαχειριστεί σωστά. Κάποτε στη Λιβαδιά, που ήταν 3-3 το παιχνίδι, δεν χρειάζονταν να ρισκάρεις για να πας να κερδίσεις και άρα να κινδυνεύσεις να φας τέταρτο. Το φάγες. Το φάγες. Δεν έχεις ούτε καν ήξερες τι γίνεται. Αυτό σου λέω, ρε αγόρι μου. Ναι. Άρα και σε αυτή την περίπτωση, σαφώς πρέπει να ξέρεις ότι αν πάει το μάτς στο Αζερμπαϊτζάν 0-2-0-3, περνάς και μισοπαλία. Και ας ρισκάρει Λίμπερετς. Ναι. Που θα θέλει να ρισκάρει. Αλλά η Λίμπερετς εξ αρχής δεν θα το πάει, νομίζω, τσουκουτσούκου. Μακάρι. Αυτό δεν είναι αυτό, μακάρι. Να δώσει χώρους. Αυτό δεν θα θέλει ο ΠΑΟΚ. Μα και ο ΠΑΟΚ θα της δώσει χώρους. Δεν θα βγει ο ΠΑΟΚ μαζικά. Δεν θα παίξει την άμυνα σε 40 μέτρα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Και δεν είναι και βραδιά, είναι απόγευμα. Είναι 6 ώρα. 6 ώρα την άλλη εβδομάδα. Τα αφήνουμε στην άκρη γιατί έχουμε αρκετές μέρες. Μεσολαβεί το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ τα αφήνουμε σιγά σιγά. Έγιναν πολλά και διάφορα αυτή την εβδομάδα. Έγινε μεγάλη προσπάθεια να ξεκαθαρίσει η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες και με τις χθεσινές δηλώσεις του Ίβιτς που φυσικά έπρεπε να διευκρινίσει κάποια πράγματα. Τα διευκρίνησε. Το όλο ζήτημα τελειώνει. Ένας παίχτης έφυγε. Σε αυτόν έπεσαν οι ευθύνες. Εξηγήθηκε το πώς και το γιατί. Ανεξάρτητα τι πιστεύει ο καθένας, εντάξει, ο αθλητικός διευθυντής και ο προπονητής είναι υπεύθυνοι για το τμήμα. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις, έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί όταν θα έρθει η στιγμή της κρίσης θα πρέπει να έχουν πάρει τουλάχιστον αυτοί τις αποφάσεις. Να μην κριθούν για αποφάσεις άλλων. Ωραία. Έτσι λέει η δομή ενός αγωνιστικού τμήματος. Αυτό κρίνει ο προπονητής. Αυτό θα γίνει. Αν αρχίσουμε τα όχι μήπως α, ου, σου, του, δεν υπάρχει καμία λύση. Γιατί θα φύγει ο προπονητής μετά, ξέρω εγώ, αν γίνει στραβή και θα γυρίσει να σου λέει εγώ ήθελα να κάνω αυτό και γίνει το άλλο. Ο προπονητής στηρίζεται, το είπε και δημόσια χθες στην συνέντευξη τύπου, το βλέπουν όλοι, το καταλαβαίνουν όλοι, στηρίζεται πάρα πολύ στις δικές του αποφάσεις και σε αυτά που έγιναν τώρα. Χθες μίλησε για πάρα πολλή ώρα με τον Ιβάν Σαββίδη. Υπόθηκαν όσα έπρεπε να υποθούν. Ο Γιώργος Σαββίδης με το δικό του τρόπο έδειξε πως στηρίζει τον προπονητή και το δημοσιοποίησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και από εδώ και πέρα, το είπαμε και άλλη φορά, όλοι το καταλαβαίνουν ότι για να ηρεμήσει ο ΠΑΟΚ χρειάζονται αποτελέσματα. Όχι μόνο ένα την Κυριακή, όπου βεβαίως μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό που παίζει να το καταγράφει και σε αποτέλεσμα. Γιατί το πρόβλημα του ΠΑΟΚ αυτό είναι. Δεν είναι ότι δεν παίζει. Σερί θέλει, διάρκεια θέλει, σειρά αποτελεσμάτων, να αλλάξει κατάσταση. Να παίζει τέτοιο πρώτο ημίχρονο σαν αυτό το δρόμο. Καλά, μην ξεγελιέσαι. Και πέρσι τον Ατρόμητο έτσι έπαιξε το πρώτο ημίχρονο. Και έλεξε 1-0. Και σιγά 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 μετά άλλαξε εικόνα και σοφάρισε τον Ατρόμητο στο τέλος 1-1. Και προπέρσι θυμάμαι φοβερά πρώτα ημίχρονα. Το ΠΑΟΚ 4-0 το θυμάσαι. Ναι, με τρεις μαύρους στόπερ, εντάξει. Ναι, δεν πέρασαν το κέντρο και το δεν πέρασαν το κέντρο ήταν ο ορισμός. Δεν μετράει με τρία μαύρα στόπερ ο αντίπαλος, δηλαδή. Καλά. Σε παρακαλώ τώρα, εντάξει. Να μιλάμε για κανονικό παιχνίδι τώρα, όχι για την παραλλαγή του. Και το ΠΑΟΚ πανετολικός έτσι ήταν το φετινό. Ναι. Ακόμα πιο ισχυρό. Αλλά
ήταν σχετικά αποτελεσματικό στην επίθεση και τα έκανε μαντάρα στην άμυνα. Τέλος πάντων. Η ζωή συνεχίζεται. Εν ώψη Κυριακής δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, ούτε απουσία, ούτε κάρτες, ούτε τραυματισμός. Μέσα και ο Αθανασιάδης φυσικά. Μέσα το και ο Περέιρα. Το ερωτηματικό είναι αν θα παίξει με τρεις στα χάφη με 4-2-3-1. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Συνήθως παίζει με τρεις. Ναι, απλώς και στο Σάκο φεύγαλε 90 λεπτό. Αυτό σου λέω, γι' αυτό σου το λέω. Ο Μπίσης Βαρή ήταν και αυτός πολύ κακός. Πολύ κακός. Θλιβερή εικόνα αθλητικά, εντάξει. Δηλαδή δεν μπορούσε να τρέξει. Εντάξει. Μάλλον τρία αμυντικά χαφ. Μάλλον. Θα φανεί και σε αυτές τις μία-δύο προπονήσεις πριν το σπουδαίο μάτς της Κυριακής. Φίλος γράφει, καλημέρα σας Δίτα. Δείτε λίγο τη σύνθεση της δευτεροβάθμιας επιτροπής αδειοδότησης και τη σύνθεση της δικού σας επιτροπής. Ναι. Και ιδίως του αντιπροέδρου. Και πείτε αν πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό το άμυρο ποδόσφαιρο. Ναι, αυτή πρέπει να είναι η παλιά αυτή που είναι δημοσιευμένη στην έποφη. Πρέπει να είναι πριν την αλλαγή. Δεν έχω δει. Ποιος είναι κανένας αυτός του Δικάλων. Πώς λέγεται. Όχι, υπονοεί ότι κάποιος από τη δευτεροβάθμια επιτροπή αδειοδοτήσεων, την οποία αναφερθήκαμε, συμμετέχει σε αυτή τη δικούσα επιτροπή. Αυτό υπονοεί. Και είναι και αντιπρόεδρος. Ποιο είναι το πως είναι. Όχι. Αυτό υπονοεί και θα το δούμε σε πολύ λίγο τι ακριβώς ισχύει. Πριν πάμε στο διάλειμμα, η Citroën Γιαννίδης είναι ξανά μαζί μας και σας δίνει την τεράστια ευκαιρία που δεν κοστίζει, είναι μια διασκέδαση για εσάς, να οδηγήσετε στο Open Weekend 10 και 11 Δεκεμβρίου το νέο Citroën C3 μόνο στη Citroën Γιαννίδης μοναστηρίου, πόσο μοναστηρίου είναι, 196 καλά θυμάμαι, μοναστηρίου 196, η Citroën Γιαννίδης είναι εκεί και σας δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσετε, να τεστάρετε, να βρείτε τα πατήματά σας με το νέο Citroën C3. Δύο πράγματα, κάτσε να ακούσεις, δύο πράγματα. Πρώτον, ξέρουμε τις προηγούμενες ημέρες ότι η Λίγκα επίσημα, προφανώς μέσω εκπροσώπων, ζήτησε συνάντηση με την ΚΕΔ. Και η ΕΠΟ το αρνήθηκε. Το είδα το διατησία.gr τι έγραψε. Ναι, πήγε ο Βρέντσος μόνος του. Βέβαια, ναι. Δεν είναι αστείο, πρέπει να επιβεβαιωθεί, να διαψευστεί. Όταν ζητάει όλη η Λίγκα, όλες οι ομάδες, συνάντηση με την ΚΕΔ και της αρνείται η ΕΠΟ, και τώρα γράφεται αυτό το πράγμα, ότι ο Γιάννης Βρέντζος, διευθύνων σύμβουλος του Ολυμπιακού, γνωστός και μη εξαιρεταίος, είχε συνάντηση, έχει τη μέρα, είχε συνάντηση 20 λεπτών με τους Τριτσόνη και Κουκουλάκη. Αυτό είναι αξιοσημείωτο και πρέπει οπωσδήποτε να ξεκαθαρίσει. Γιατί αν έγινε είναι εξοργιστικό. Δεύτερον, μας ενημερώνει ο ειδικός σε τέτοια θέματα, Χρήστανος Τσαλτίδης, ότι ο εισαγγελέας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, κύριος Τσόγκας, γράφει ο Χρήστανος, διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τις τοποθετήσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ Βλάντα Νίβιτς το βράδυ της Δευτέρας. Λέει ο Χρήστανος. Ότι ο εισαγγελέας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ καλός ο Χρήστανος. Ο κύριος Τσόγκας. Ό,τι έχει να κάνει με εισαγγελίες. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα και βλέπουμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Για να πάμε και στα υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΟΚ. Εδώ είμαστε, τελευταίο κομμάτι, τελευταία 15 λεπτά. Εσείς μπορείτε να καλείτε πάντα στο 2310-287-888 για να κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Βεργίνα, για το Ρίτσι Καζίνο, όπου το βράδυ της Κυριακής θα προβληθεί στην γιγαντοθόνη το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτό το πολύ αναμενόμενο παιχνίδι που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα πάει, πώς θα εμφανιστεί μια ομάδα, πώς θα εμφανιστεί άλλη, έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση. Δωρεάν είσοδος στο καζίνο, είπαμε διπλή πρόσκληση, απεριόριστη μπύρα με κληρώσεις για ταξίδια, για αυθεντικά δώρα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά
πάντα στο πιο εκρηκτικό θέατρο της Θεσσαλονίκης. Μόνο με ένα τηλεφώνημα, έτσι, 2310-287-888. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 10 και 11 Δεκεμβρίου, έχουμε το Open Weekend στη Citroën Γιαννίρης. Εκεί έχετε την ευκαιρία, μόνο εκεί έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε το νέο Citroën C3. 45 χρόνια σε Citroën Γιαννίρης, εγγύηση στις παροχές, στους πελάτες. Για λέγε τώρα. Αυτό που μας μετέφερε ο φίλος και συνάδελφος, που φυσικά δεν χάνει την ευκαιρία, Χρήστος Τσαλτίδης, και είναι δεδομένο ότι με αυτό θα ξεκινήσει και την επόμενη ώρα, ότι ο προϊστάμενος εισαγγελίας της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Λάμπρος Τσόγκας, διέταξε προκαταρκτική έρευνα για τα όσα δηλώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας μετά τον αγώνα ΠΑΟΚ Ατρόμητος από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, πρέπει να τα διασταυρώσουμε, ότι έχουν κληθεί μάρτυρες, ότι έχουν κληθεί παίχτες του ΠΑΟΚ. Λίγη ώρα να το διασταυρώσουμε για να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο θέμα. Όχι ότι προκαλείται καμία ιδιαίτερη έκπληξη, αναμενόμενο, ούτε ήταν, και μπορεί βέβαια να... να συμβεί κάτι. Ναι. Θα πάει ο Ίβιτς και θα πει αυτά που ανέφερε και χθες. Τα διευκρίνησε, είπε ότι δεν μίλησε ποτέ για παίχτη που στήθηκε, έπαιξε στοίχημα, είχε μειωμένη απόδοση. Τα ξεκαθάρισε. Αναφέρθηκε στα γεγονότα που είπαμε και εμείς προχθές, στους διαλόγους με τους συνεργάτες του, τι του υπόθηκε, τι είχε πει ο Τζαβέλας, που δεν πίστευε στην ομάδα, στη νίκη, και ξεκαθάρισε την στάση του. Αυτά θα πει και στον εισαγγελέα. Ωραία, ωραία. Πάμε στο μήνυμα εδώ. Περίμενε. Για να... Τι να περιμένω. Περίμενε. Όχι, θα πάμε. Γιατί είναι η ώρα να πάμε στο Βόλιο, γιατί είναι παρεξηγημένη η κατάσταση. Δεν χαίρεται κανείς που έχασε ο ΠΑΟΚ. Σαφώς υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δεν τα προανήγγυλαν στον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο. Εδώ βγήκε ο Γιάννης ο Καρματζίδης, ναι, ναι, και είπε, ωραία, ότι θα περάσουμε ένα στάδιο το οποίο θα είναι δύσκολο. Τουλάχιστον είναι όλοι συνειδητοποιημένοι. Αποφάσισε ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτό. Δεν τον νοιάζει αυτή τη στιγμή η βαθμολογία. Το είπε και χθες πριν τον αγώνα. Δεν βλέπει βαθμολογία. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ευχάριστο, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρο. Δουλεύει την ομάδα του που είχε τόσες ατυχίες και εξακολουθεί να έχει. Ο Σακόγλου λέει επί τρεις μέρες δεν έκανε άλματα για να προφυλαχθεί. Δεν έκανε άλματα λόγω του διαστρέμματος. Ο μοναδικός διαγώνιος που έχουν. Προετοιμάζει λοιπόν την ομάδα του για την συνέχεια. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Έχουμε εξέλιξη αυτό το θέμα με τον εισαγγελέα. Μη γελάζε. Μη γελάς. Είναι ο μάρτυρας ο οποίος θα καθαρίσει τα πάντα. Να αλλάξουμε τον έναν μάρτυρα. Όχι, θα πάει. Για το βόλι σε δύο λεπτά. Για το βόλι σε δύο λεπτά. Σε δύο λεπτά το βόλι. Θα επιστρέψουμε. Γιατί γράφει εδώ ο φίλος, επέστρεψε λέει ο Μπερμπάτοφ στο βόλι του ΠΑΟΚ. Χιουμοριστικό είναι, τον Ντάντε κοροϊδεύει, αλλά είναι διαφορετικό το άθλημα. Να ξέρετε, είναι διαφορετικό το άθλημα, λένε οι ειδικοί, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Στο βόλι δεν είναι τόσο τρομερό το να είσαι 37-38. Ο Χριστοφιδέλης είναι 40 πόσο? 41 νομίζω. Ο Κουρνέτας ήταν 39. 40. Δεν είναι τόσο τρομακτικό το θέμα της ηλικίας στο βόλι. Είναι άλλη ρυθμή, άλλες δεν οι ανάγκες. Δεν έχει τρεξίματα, άλματα έχει. Εντάξει, σε μια άμυνα φαίνεται όταν το είναι βαρύς. Εντάξει, θέλει χρόνο, ναι, θέλει ρυθμό, ναι, το παιδί. Εντάξει, ναι. Δεν τίθεται θέμα. Ήταν η αρχή. Να το πούμε τώρα την είδηση, ρε φίλε, μην την κρατάς κρυφή. Την είδηση την αναφέραμε. Απλώς, ναι, επιβεβαιώνονται όλες οι λεπτομέρειες. Η είδηση λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Δεν κατηγορείται για κάτι ο ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει. Θα πάνε κάποια στελέχη του εκεί να διευκρινίσουν κάποια πράγματα. Ωραία. Ξεκινάμε από τα βασικά. Δεύτερον, οι άνθρωποι. Ξανά την αρχή. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας, ο κύριος Τσόγκας. Θεσσαλονίκης, έτσι, Λάμπρος Τσόγκας, διέταξε προκαταρκτική έρευνα για τα όσα ανέφερε ο Βλαντανίβιτς μετά τον αγώνα ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ο στόχος του είναι να διερευνηθεί μια διάταξη περί χειραγωγημένων αγώνων, έτσι,
Αυτός είναι ο στόχος του. Την έρευνα διενεργεί προσωπικά ο αθλητικός εισαγγελέας, ο κύριος Καρατσίδης, που ήδη, και αυτό επιβεβαιώνεται, έτσι επιβεβαιώνεται, γι' αυτό περιμέναμε λίγο ακόμα, ήδη ο κύριος εισαγγελέας κάλεσε να καταθέσουν ενόρκος για τον αγώνα οι κύριοι Ίβιτς, Μίχελ και ο Στέφανος Αθανασιάδης ως αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ. Έχουμε και άλλους αρχηγούς, παιδιά. Δηλαδή, Μαλαζάς δεν κάνει περίπτωση να πάει να μιλήσει. Δεν εμπιστεύεσαι στην ρητορική ικανότητα του Αθανασιάδη να πάει θέλω για να ξεκαθαρίσει τους ποδοσφαιρικούς στόχους του. Στέλιος Μαλαζάς, ο όριμος, πήγε και πανεπιστήμιο, τα μιλάει καλά τα ελληνικά. Καλό παιδί, έχει και φάτσα χαρά της πεθεράς. Δηλαδή, έρχεται η κόρη σου και σου λέει: να, το αγόρι μου, μπαμπά, δεν θα πεις κάτι. Καταλαβες. Κοίταξε, επειδή το πας στο χιουμοριστικό και με αναγκάζει να συνεχίσω χιουμοριστικά, τόσα έπαθε το τελευταίο διάστημα. Μια το γόνατο, μια η κοιλιά. Μπορεί εκείνη τη μέρα και να δηλώσει αντικατάσταση να πάει άλλος αρχηγός. Αυτό είναι το αστείο του πράγματος. Αλήθεια λοιπόν είναι ότι πράγματι ο προϊστάμενος εισαγγελίας διέταξε αυτή την έρευνα. Δεν κατηγορείται κανείς. Υποχρεωμένος ήταν να ασχοληθεί με τις δηλώσεις, να τις διερευνήσει. Καθήκον του είναι να ακουστεί ο Ίβιτς και οι υπόλοιποι τι θέλατε να πείτε. Θα πάει, θα πει αυτά τα οποία είπε και χθες, ότι δεν εννοούσε κάτι άλλο και θα ξεκαθαρίσει το όλο ζήτημα. Πάμε στο Βόλι. Ο φίλος για το Βόλι επιστρέφει και γράφει ότι με Σωτηρίου θα κερδίζαμε χθες. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Ξέρω εγώ. Επίσης ο προπονητής είναι υπεύθυνος. Ο Σαφράνοβιτς είχε, ρε φίλε, 3-20 επιθέσεις. Ναι, σε κάποια φάση και 5-22 από ό,τι είδα εγώ. Ναι. Απλά επειδή βλέπαμε και την μπάλα, παιδιά, δεν έχουμε εικόνα ακριβώς το τι έγινε. Ειδικά στο δεύτερο σετ δεν έχω καμία εικόνα. Στο 1-1. Καλύτερος Παναθηναϊκός. Νομίζω καλύτερος. Και στο πρώτο σφαγή Παναθηναϊκού. Να τα λέμε όλα, εντάξει. Αν είναι δυνατόν. Να τα λέμε όλα, να είμαστε δίκοι. Όταν τα λέμε. Ο 750 γράφει ο Τζαβέλας MVP και πολύτιμος φέτος, τον πιστεύει ο Ίβιτς και ανανεώνει και έρχονται οι δηλώσεις τι μπορεί να έχει αυτός ο παίχτης στο κεφάλι του. Πείτε μου ο πλουργός. Τρέχα γύρευε. Αδελφή. Με ο Ζουνίδη την Κυριακή ο Παναθηναϊκός βλέπω να μας κάνει καμιά ελπίδα. Καλά, ο Ζουνίδης, ρε φίλε, δεν θα μπει και θα παίξει μπάλα αυτός. Το ρόστερ ίδιο θα είναι. Και κάτι τελευταίο, το μάτς με τον Ατρόμητο ήταν το ίδιο με τον Παθρακικό το περσινό 3-3. Γράφει εδώ ο φίλος. Πάμε στο Γιάννη τον Παρασκευαίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Υπάρχει επίθεση στον Ντάντε για την εμφάνισή του. Εντάξει, επίθεση στον Ντάντε γιατί να υπάρχει και όχι στη διοίκηση. Γιατί δεν ικανοποίησε με την παρουσία του εδώ το φίλο που στέλνει μήνυμα. Μα ο Βραζιλιάνος δήλωσε στο Λίμπερο στην εκπομπή η δικιά μας εδώ ότι είναι στο 60%. Δεν είναι ότι είναι στο 100%. Ναι. Εντάξει, πρέπει λογικά να... παιχνίδι μετά για να το σοβαρέψουμε λίγο, Γιάννη, γιατί ο Μίτσος χαβαλέ κάνει. Γιατί? Χαβαλέ κάνει, εντάξει. Ασκείται κριτική έντονη. Εντάξει, και στον Ντάντε και στον προπονητή που δεν έβαλε του Σωτηρίου. Έχουμε ένα, τον φίλαθρο που θέλει να κερδίζει η ομάδα του και θεωρεί ότι έπρεπε να παίξει ο πιο έτοιμος Σωτηρίου με ρυθμό αγώνων. Και έχουμε και τον προπονητή που επιλέγει να βάλει τον Ντάντε στην ομάδα, ωραία, γνωρίζοντας ότι ο βαθμός ετοιμότητας είναι χαμηλός. Άρα να απαντήσω και κάτι όμως. Έτσι δεν είναι. Να απαντήσω και κάτι. Έτσι είναι, γιατί αν θυμάστε στο προηγούμενο παιχνίδι στην Κηφισιά, με το λάθος του Σωτηρίου έγινε ότι έγινε. Μην μένει σε μια στιγμή. Όχι, θέλω στο πλώσο ότι δεν έμεινε στο λάθος ο κύριος Χαρμαντζίδης, τον κράτησε μέχρι το τέλος και δεν τον έβγαλε για να βάλει τον Ντάντε που και εκεί ήταν έτοιμος. Αυτό που λέει ο Σταύρος ισχύει σε γενικές γραμμές, ότι επιλέγει να προετοιμάσει την ομάδα του. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είμαστε στο Δεκέμβριο και ότι έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Το ότι κανείς δεν ήθελε να χάσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό είναι η αλήθεια. Αλλά ο ΠΑΟΚ το μόνο που έχει να δείξει στο χθεσινό παιχνίδι είναι η αντίδραση που έβγαλε στο πρώτο σετ όταν έχανε 16-20 και το κατέκτησε 26-24. Η ομάδα του Ανδρεόπουλου, για όσους είδαν το παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το σερβίς του ΠΑΟΚ δεν τη δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Συνέχισε να παίζει σαν μια καλωδιορισμένη, θα πω, μηχανή με το Μαρούλι να μοιράζει τέλεια το παιχνίδι στον Ραγγέλ, ο οποίος Ραγγέλ έδειξε
ότι ήθελε να αποδείξει στον ΠΑΟΚ ότι έκανε λάθος που δεν τον κράτησε πέρυσι το καλοκαίρι. Ναι. Έχει 7 μπλοκ ο Ραγγέλ, όσα έχει ο ΠΑΟΚ μόνος του. Ναι. Για να καταλάβουμε το πόσο καλή απόδοση έφυγε και ο Παναθηναϊκός, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Ο Γκοζάλες, ο Μελγαρέχο, ο Τσίροβιτς, που ήταν καταπληκτικοί στην επίθεση, είχαν συνολικά όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού μόνο 6 λάθη. Είναι τρομερό το ποσοστό. Και από εκεί και πέρα βλέπεις ότι πέρα και από τον Ντάντε δεν τράβηξε και ο Πέτκοβιτς χθες. Δηλαδή χθες ήταν κάτω του μετρίου. Αυτό πώς φαίνεται? Φαίνεται και τα στατιστικά του και από τις πάσες πόσες τις βγάζει. Ένας πασαδόρος είναι καλός όταν βγάζει κυρίως τον συμπαίκτη του χωρίς μπλοκ ή με ένα μπλοκ. Χωρίς μπλοκ, πόσους πρώτους χρόνους βγάζει. Μάλιστα. Να μαθαίνουμε γι' αυτό τώρα. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ήταν κάτω του μετρίου. Δηλαδή, εντάξει, και ο Γκαλάς δεν πήγε καλά. 32% άρισε στην υποδοχή. Είναι τραγικό ποσοστό για ένα παίχτη ο οποίος όλη την περσινή χρονιά είχε πάνω από 50%. Πάνω. Ακόμα και στο χειρότερο παιχνίδι του. Ο Ντάντε είχε 15-37 επιθέσεις. Και αυτός είχε υποδοχή 39% με 15% να είναι μόνο άριστες. Το έλειπε και αυτή η έκρηξη, αν είδατε το παιχνίδι, δηλαδή σε πολλές φάσεις δεν τραβούσε για να βγάλει την άμυνα. Ο Ντάντε θεωρείται και στην καριέρα του ως αθλητής ότι έχει καλή υποδοχή. Ναι. Ή σαν το Χιμένες που είχε μια αδυναμία. Όχι, όχι. Ο Ντάντε θεωρείται ότι έχει καλή υποδοχή. Μάλιστα. Απλά είναι αυτό που λέμε, παιδιά, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Είναι και στο 60-65%. Εγώ νομίζω ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μήνα. Για να φτάσει. Η δικιά μου άποψη μετά τη για να φτάσει εικόνα, να κάνει έτσι. Τη διαφορά. Να φτάσει να κάνει διαφορά, ναι. Να λέμε όπως έλεγαμε πέρσι, πόπορε επέδα, πόπορε Χιμένες. Μάλιστα. Εντάξει, αν το πούμε ατομικά σε σχέση με το Χιμένες που είναι η ίδια θέση, νομίζω ότι είναι δύο κλάσεις πάνω. Εντάξει, εντάξει, ναι. Πέρα όμως από την ήττα, πρέπει να καταλαβαίνουμε και εμείς και ο κόσμος ότι χθες ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ο περσινός Παναθηναϊκός που ήταν το outsider και μπήκε τελευταία στιγμή στην τετράδα. Το είπαμε και χθες ότι είναι μια ανανεωμένη ομάδα. Έχει πάρει σε όλες τις γραμμές παίχτες σημαντικούς με εμπειρίες, πέρα από τον Κουβανό που είναι μικρός 19 χρονών. Και είναι όλοι μαζί από τον Αύγουστο. Και μαζί με τους παιχταράδες που πήρε τους ξένους, κράτησε και 2-3 Έλληνες οι οποίοι είναι μεγάλες προσωπικότητες. Έτσι, ο Χαραλαμπίδης, ο Δαρίδης, ο Μπέλος, ο Μαρούλης έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Με πανταλέον είμαστε εμείς στον Παναθηναϊκό. Πανταλέον, ναι. Μεγάλη μορφή. Εντάξει. Του ελληνικού βόλη. Και εκπληκτικό παιδί. Δεν το ξέρω προσωπικά. Πάντως και ο Καλμαζίδης, αν δεν τις δηλώσεις του χθες, είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σταθώ σε δικαιολογίες, σε απουσίες και σε τέτοια. Είμαστε εδώ για να λύσουμε τα προβλήματα και πρέπει να προγραμματιστούμε με την εμφάνισή μας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήξερε αυτά που θα βιώσει. Το ξέραμε όλοι, το καταλάβαμε από τις δηλώσεις. Η επιλογή του να μην αλλάξει διαγώνιο έχει αυτό το κόστος και να πάει στον Ντάντε που ήταν ανέτοιμος φανερά. Εντάξει, έχει αυτό το κόστος. Και από εδώ και πέρα. Όταν πήρε τον Ντάντε όμως που ήταν ανέτοιμος, δεν είχε τον Γκόμες που ήταν τόσο νοκάουτ. Ναι. Όχι, εγώ αναφέρομαι κυρίως στην επιλογή της μη αντικατάστασης διαγώνιου. Εντάξει. Αυτό είναι το ζουμί. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ είχε ένα διαγώνιο που του δίνει 25-30 πόντους, 20-25 πόντους στο παιχνίδι, δεν νομίζω να αντιμετώπιζε προβλήματα ακόμα και με το χθεσινό Παναθηναϊκό που ήταν πάρα πολύ καλός όσο τον είδα. Εντάξει. Έτσι είναι, γιατί πολύ απλά όταν ο Κρέος σου δεν τραβάει επειδή δεν είναι ακόμα έτοιμος. Όταν ο Σακόγλου δεν είναι ο πρώτος διαγωνιστής, είναι ο δεύτερος διαγωνιστής της ομάδας και παίζει βασικός. Όταν ο Σαφράνοβιτς κάνει μια πολύ μέτρια εμφάνιση, τότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρει. Όλα είναι αλυσίδα, Γιάννη, στον αθλητισμό. Ακριβώς. Όταν λείπει ένας κρίκος, οι άλλοι υπάρχουν στιγμές που μπορούν να το καλύψουν, υπάρχουν και στιγμές που θα παρασυρθούν από αυτή την έλλειψη. Εντάξει, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Τώρα, όποιος το καταλαβαίνει, όποιος είναι αθλητής, νομίζω το καταλαβαίνει αυτό. Όποιος δεν είναι, δεν το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Απλά μπορείς να διαφωνήσεις στην επιλογή του ΠΑΟΚ να ακολουθήσεις συγκεκριμένη στρατηγική. Ότι εντάξει ο Γκόμες ναι μέχρι το Γενάρη, αλλά μέχρι το Γενάρη τι κάνω. Εκεί είναι ένα θέμα. Αλλά ο άλλος θα σου πει δεν είχα λεφτά, δεν είχα το ένα. Και το βασικότερο, ότι ο Γκόμες είναι μια προσωπικότητα η οποία ανέβασε στάτους στον ΠΑΟΚ και έχει δικαίωμα να επιλέξει το τι θα κάνει για να μέσα στη χρονιά, για το αν θα πάει συντηρητικά, για να κάνει επέμβαση, για το αν θα πρέπει να τον περιμένει ο ΠΑΟΚ ή όχι. Απλά δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα, έτσι. Όχι, δεν τα ισοπεδώσεις. Όχι. Όχι, λέω για τις αντιδράσεις και για τον Ντάντε και γενικά για όλα. Δηλαδή, εντάξει, ο φίλος στεναχωρήθηκε που έστειλε ένα μήνυμα από ότι ένας φίλος ναι, έστειλε. Στεναχωρήθηκε από την ήττα. Λογικό είναι ο παδός, είναι και πάντα ο παδός πρέπει να στεναχωρήσει από την ήττα. Αν δεν στεναχωρήσει, κάτι έχει ο σύλλογος.
Ναι. Να σου πω κάτι δηλαδή με πολύ ειλικρίνεια. Όταν κάνεις πέρσι, τη τελευταία χρονιά δηλαδή, που πήρες το πρωτάθλημα, όταν κάνεις τρία παιχνίδια στο Παλατάκι που είναι γεμάτα και στο μεγαλύτερο παιχνίδι που είχες κομμένα εισιτήρια ήταν 3.000, ενώ έχει μέσα 6-7. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, να τα λέμε όλα, ναι. Και η διοίκηση δεν έκανε και έκανε εκεί λάθος, αλλά να τα λέμε κιόλα. Δηλαδή ποια στήριξη. Εντάξει, δεν το Βόλιο μια χαρά το στηρίζει σε σχέση με το παρελθόν. Το Βόλιο έχει κάνει κόσμο δικό. Παρελθόν, ναι. Το παρελθόν, ναι. Εδώ υπήρχαν παιχνίδια πέρα στο παρελθόν που το βλέπαν 20 άτομα και 25 τώρα, πλάκα μου κάνεις. Και τώρα έχεις σε κάθε παιχνίδι, ξέρω εγώ, 500, 600, δεν έχει. Έχει και περισσότερο για τον μπάσκετ. Ναι, ναι, εννοείται. Αρκετές φορές. Ωραία. Γιάννη μου, κάτι άλλο, έχουμε πάρα τα αθλήματά μας, έχουμε τίποτα άλλο. Εντάξει, το handball φεύγει το Σάββατο το πρωί ο δικός. Δεν τους πάει το αεροπλάνο από ό,τι φαίνεται, γιατί σε όσα παιχνίδια κατεβήκαν κάτω με το αεροπλάνο, χάσανε τα παιχνίδια. Ναι. Οπότε σήμερα θα κατέβουν με ο δικός από ό,τι έμαθα το Σάββατο το πρωί. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί αυτή την ώρα. Ο Παλάσκας δείχνει να είναι καλά και ο Βεσελίνοβιτς, οι οποίοι είχαν προβλήματα την προηγούμενη εβδομάδα. Κομβικό παιχνίδι. Αν ο ΠΑΟ καταφέρει να πάρει το Δούκα, δεν είναι απλά μια πρόκληση στο κύπελλο. Είναι ένα διπλό το οποίο όχι απλά επιστρέφει η ψυχολογία στην ομάδα, αλλά βάζει και βάση μέσα στην ομάδα ότι ναι, μπορούμε να το καταφέρουμε το φετινό πρωτάθλημα. Καλά, επειδή με τον Δούκα έχουμε φάει τις κηδείες. Αυτό. Να κρατήσουμε χαμηλό τον. Δεν είναι. Ο Δούκας είναι πολύ καλύτερος από πέρσι. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλά. Bye. Η ομάδα μπάσκετ παίζει στην Κίμη. Έτσι, αύριο στις 5 είναι αυτό το παιχνίδι. Αργότερα θα μάθουμε για το αν θα πάνε όλοι, αν θα λείπει πάλι ο Πέινερς. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, κλείνουμε. Αυτά μέχρι στιγμής και με την τελευταία είδηση από την ποδοσφαιρική ομάδα που πλέον προετοιμάζεται για τον αγώνα της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, που προφανώς δεν θα έχει πολύ κόσμο. Έτσι είναι. Τι εννοείς? Δεν θα έχει πολύ κόσμο. Αν θα απέχουν οι φίλαθλοι και έχει περάσει τέτοιο μήνυμα. Γενικά είναι ένα ντέρμπι. Γενικά οι άλλες ηθίδες θα έχουν κόσμο. Η Λεωφόρος είναι ένα πολύ εύκολο γήπεδο για πρόσβαση. Η Αθήνα είναι μια τεράστια πόλη και χωράει 15.000. Δηλαδή, αν και αυτό δεν γεμίζει, κλείστε το μαγαζί εκεί να τελειώνει. Σιγά μην γεμίσει. Citroën Γιαννίδης. Η Citroën Γιαννίδης βέβαια έχει το νέο Citroën C3. Το οποίο μόνο εκεί μπορείτε να δοκιμάσετε, να το κάνετε test drive στο Open Weekend 10 και 11 Δεκεμβρίου, Μοναστηρίου 196. Δοκιμή λοιπόν test drive στο νέο Citroën C3, μόνο σε Citroën Γιαννίδης, που εδώ και 45 χρόνια καλύπτει όλες τις ανάγκες σας. Δεύτερη ώρα με Beta Auto Center, η νέα πρωτοποριακή τεχνολογία αναγέννησης καταλήτη αποκλειστικά στο Beta Auto Center. Τηλεφωνήστε 46 11 63 για να ενημερωθείτε, να κλείσετε ραντεβού και για σέρβις φυσικά στο πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης. Και θυμίζουμε πάντα ότι η θερμοσέρβις, η συνεργασία με τον Λίμπερο, γεμίζει με πετρέλαιο την δεξαμενή ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Γεμίζουμε τώρα τη δεξαμενή του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδας. Με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 2310-685-216 από τη θερμοσέρβις, εταιρεία της Καΐσης Oil Group, για κάθε 200 λίτρα βάζουμε και ένα λίτρο ακόμα στην συγκεκριμένη δεξαμενή. Όλοι μαζί μπορούμε, σίγουρα. Μια κοινωνική προσφορά του Λίμπερο και της θερμοσέρβις, εταιρεία της Καΐσης Oil Group. Αυτά από εμάς. Συνέχεια με Χρύσανθο Τσαλτίδη, που σίγουρα θα έχει ένα διάστημα 10, 15, 20, 25, 40, 45 λεπτών με θέματα ΠΑΟΚ σε πολύ λίγο από τώρα. Από εμάς, καλό μεσημέρι.